οι πατέρας αγαπητοί μου και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι οι καλύτεροι και αληθινά ορθόδοξοι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής. Και τούτο γιατί είναι πνευματοφόροι. Η δε ορθόδοξη ερμηνεία των γραφών δεν φαίνεται βέβαια μόνο στα λόγια των Αγίων και των Πατέρων, αλλά και στη ζωή τους. Και η ζωή των είναι μία εικονογραφημένη έκδοση της Αγίας Γραφής, που μπορεί να μελετάτε από σοφούς και απλούς ανθρώπους, ακριβώς γιατί είναι εικόνες, είναι εικονογραφημένοι. Και τις εικόνες με την ίδια ευκολία βλέπουν και οι σοφοί και οι απλοί. Έτσι οι ασκητές της ερήμου, περί των οποίων ο λόγος κάθε χρόνο τις Παρασκευές των χαιρετισμών που αναφέρομαι, οι ασκητές της ερήμου εκαθάρισαν την καρδιά των με το Λόγο του Θεού, με την προσευχή και με την άσκηση. Έτσι, μέσα από την εμπειρία των για την αξία της μελέτης της Αγίας Γραφής, μπορούμε και εμείς, αγαπητοί μου, να αντλήσουμε μερικά καλά πράγματα για το δικό μας τον εαυτόν. Έτσι, παίρνουμε κατ' επιλογή από το γεροντικό και όλα τα συναφή βιβλία, τον Ευεργετινό κλπ. Και ένα πρώτο, είπε γέροντας, σας λέγω την απόδοση, όχι το κείμενο. Οι προφήτες συνέγραψαν θεόπνευστα βιβλία. Ήλθαν οι πατέρες, τα ερμήνευσαν και τα εβίωσαν. Οι κατοπινοί από ευλάβεια τα απεστήθησαν. Ήλθε και η γενεά μας, τα καθαρόγραψε καλλιτεχνικά και τα έβαλε να μένουν αδιάβαστα στις βιβλιοθήκες. Πόσο σωστή παρατήρηση είναι αυτή του γέροντος. Δείχνει μια τυποποίηση και μια αδρανοποίηση του Λόγου του Θεού όσο οι αιώνες περνούσαν. Έτσι πολλοί απέκτησαν την Αγία Γραφή, θα έλεγα και εγώ, στην εποχή μας, αλλά την έβαλαν εις το εικονοστάσι. Εκεί που έχουν τις εικόνες στο σπίτι τους οι άνθρωποι, χωρίς ποτέ να ανοίξουν τον θησαυρόν αυτόν για να τον αντλήσουν και να τον κατακτήσουν. Ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μου, είναι ζωή. Δεν μπαίνει πάνω στο εικονοστάσι, ούτε στις βιβλιοθήκες. Αλλά είναι ο Λόγος του Θεού, εκείνος ο οποίος διοχετεύεται στους πιστούς με τη μελέτη και, και τους μεταγγίζει τη ζωή. Ο Λόγος του Θεού ανήκει, θα λέγαμε, εις την πιο πεζή καθημερινότητα, όχι στα ιεροσπουδαστήρια, στην πιο πεζή καθημερινότητα. Ναι, όταν ο Απόστολος Παύλος έγραφε τις επιστολές του, τις έγραφε στο δρόμο ή από κάποια φυλακή. Όταν οι προφήτες έγραφαν τα μηνύματα του Θεού, τα έγραφαν κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Έτσι ο Λόγος του Θεού παίρνει τους δρόμους, θα λέγαμε, και κινείται παντού και γίνεται αίμα και αιώνιος ζωή. Όταν ο Θεός έδωκε
τις γραφές στην έρημο, παρήγγειλε τα εξής εις το λαό το δικό του. Είναι στο Δευτερονόμιο. Και έστε τα ρήματα ταύτα, όσα εγώ εντέλω μέση σήμερον εν την καρδία σου και εν την ψυχή σου. Και θα είναι τα λόγια τούτα που εγώ σου παραγγέλω σήμερα μέσα στην καρδιά σου και μέσα στην ψυχή σου. Και προβιβάσεις αυτά τους ιούς σου. Δεν θα τα κρατήσεις τα λόγια αυτά για τη γενεά σου, για τον εαυτό σου, αλλά θα τα μεταδώσεις, θα τα μεταβιβάσεις στα παιδιά σου, στην επομένη γενεά, και λαλήσεις εν αυτής καθήμενος εν οίκο και πορευόμενος εν οδό και κοιταζόμενος και διανυστάμενος, και πάντοτε θα ομιλείς και πάντοτε θα σκέπτεσαι και πάντοτε θα κινείσαι μέσα στο λόγο του Θεού, είτε κάθεσαι στο σπίτι σου, είτε περπατάς στο δρόμο, είτε είσαι στο κρεβάτι σου, είτε σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου. Και αφάψεις αυτά τα λόγια τα δικά μου, θα τα κολλήσεις, αφάψεις αυτά εις σημείων επί της χειρός σου, σαν ένα εμφανές μέρος στο χέρι σου, και έστε ασάλευτον προοφθαλμών σου, και θα είναι ασάλευτα κάτω από τα μάτια σου τα λόγια τα δικά μου. Και γράψετε αυτά επί τας φλοιάς των οικειών ημών, θα γράψετε τα λόγια μου επάνω στους παραστάτες των θυρών σας και των πυλών ημών και των πυλών σας. Δηλαδή βλέπει κανείς εδώ ότι πράγματι ο λόγος του Θεού πήρε το δρόμο, κατέβηκε στο δρόμο και τρέχει μέσα στην καθημερινότητα, όπως σας είπα προηγουμένως, μέσα σε αυτήν την πεζή καθημερινότητα. Ο λόγος του Θεού δεν είναι μουσιακόν είδος, δεν είναι είδος που ανήκει στις βιβλιοθήκες, είναι είδος που ανήκει στη ζωή μας την καθημερινή. Προσέξατε τι λέγει, ότι τα λόγια μου, δηλαδή η γραφή μου, δεν πρέπει να πέφτει από τα χέρια σου, από τα μάτια σου, από την καρδιά σου. Ακόμη ένα δεύτερο. Είπε ένας γέροντας, το καθαρό, εννοείται νομικά, ζώο, είναι δίχυλο και μυρικαστικό. Δίχυλο, το πόδι, όπως είναι το πρόβατο ή κατσίκα, δίχυλο και μυρικαστικό, μυρικάζει. Ήταν τα καθαρά ζώα, νομικώς καθαρά, εκείνα τα οποία θυσιάζονται τότε εις τον ναόν. Και εμείς, συνεχίζει ο γέροντας να λέγει, που σωστά πιστεύσαμε και δεχθήκαμε τις δύο διαθήκες, οφείλομαι να αναμυρικάζομαι την καλή τροφή που μας παρέχουν. Την κακή τροφή από τους ακάθαρτους λογισμούς που υποβάλλουν οι δαίμονες, αυτή να την αποβάλλουμε. Αυτά λέγει ένας άλλος γέροντας της ερήμου. Βλέπουμε εδώ να αναφέρεται σε δύο κατηγορίες τροφών που δέχεται ο άνθρωπος. Η μια κατηγορία είναι εκείνη που του παρέχουν οι θείες γραφές, ο λόγος του Θεού. Και η άλλη κατηγορία τροφής είναι εκείνη που παρέχουν οι δαίμονες, αλλά και το ρυπαρό υποσυνείδητο του καθενός μας. Την πρώτη τροφή που παρέχουν οι γραφές του Θεού, αυτή την τροφή πρέπει ο πιστός να την αναμυρικάζει. Τη δεύτερη, τη δαιμονική, τη βρώμικη, αυτή πρέπει να την αποβάλει. Αυτά λέγει ο γέροντας.
Δηλαδή το καθαρό νομικά ζώο, όπως αντιλαμβανόμεθα, είναι ο ορθόδοξος χριστιανός, αυτός που είναι δεκτός από το Θεό. Ο αιρετικός δεν είναι δεκτός από το Θεό, μόνον ο ορθόδοξος είναι δεκτός από το Θεό. Και αυτό δεν είναι υπερηφάνεια να το λέγουμε, διότι η αιρεσής είναι μία βλασφημία. Και είναι βλασφημία, αν θέλετε, και με λόγια και με έργα. Δηλαδή βλασφημία λόγο και βλασφημία έργο. Διότι όταν ομολογεί ο αιρετικός στραβά πράγματα, είναι δυσφήμισης λόγο. Όταν λατρεύει το Θεό ή ζει μια ζωή η οποία είναι σύμφωνη με τις αιρετικές του δοξασίες, τότε είναι μια βλασφημία έργο. Έτσι μόνο ο ορθόδοξος χριστιανός είναι το καθαρόν νομικά ζώων που αναφέρει εδώ ο γέροντας αυτός, ο ασκητής. Είναι χαρακτηριστική αυτή η μέθοδος, αγαπητοί μου, της αφομοιώσεως της τροφής. Γι' αυτό και αναφέρεται στα ζώα αυτά τα μυρικαστικά. Είναι ο μυρικασμός. Δηλαδή τα ζώα τα οποία βγάζουν από το στομάχι τους το φαγητό, εκείνο που άρπαξαν τρώγοντας το χορτάρι, και τώρα το ξαναμασούν για να πάει στο δεύτερο στομάχι και από εκεί να ακολουθήσει τον δρόμο του πεπτικού συστήματος. Τι είναι αυτός ο μυρικασμός και γιατί αναφέρεται σε αυτή τη μέθοδο ο ασκητής της ερήμου? Είναι η ανάκληση του νου, συγγνώμη, η ανάκληση στο νου και στην καρδιά των θείων λογίων, εκείνα τα οποία λέγει ο λόγος του Θεού, που με αυτόν τον αργόν τρόπο και τον καλομασημένο τρόπο ο οργανισμός αποδέχεται, δηλαδή η ψυχή αποδέχεται. Είδατε τα ζώα όταν καθίσουν σε μια σκιά με την ησυχία τους πόσο αργά μασούν? Βιαστικά συνέλεξαν το χορτάρι, αλλά αργά το μασούν κατοπινά με την ησυχία τους. Μπορεί δηλαδή, αγαπητοί μου, να ανοίξουμε τη γραφή, αυτό θέλει να πει, να διαβάσουμε λίγα λεπτά το Λόγο του Θεού. Επήραμε βιαστικά από τον λιμόνα, από το λιβάδι της γραφής, εκείνο που πήραμε, και τώρα όλη την ημέρα, για να μην πω κάποτε κάποια σημαδιακά σημεία σε όλη μας τη ζωή, όλη την ημέρα οφείλομαι να μυρικάζομαι εκείνο το οποίο έχουμε πάρει, δηλαδή να το αναμασούμε, να έρχεται διαρκώς στη μνήμη, να κατεβαίνει στην καρδιά μας, να προσπαθούμε με κάθε τρόπο αυτό να το ανασκαλεύουμε, να το ψηλαφούμε και έτσι να το χωνεύουμε, αν θέλετε, αυτό που πήραμε μέσα στον μυρικασμό μας, να το συνδέουμε με τη γνωστή μας ύλη που έχουμε πάρει από το Λόγο του Θεού, και έτσι να γίνεται κτήμα μας. Διότι αν πάρουμε κάτι κατά έναν μηχανιστικό τρόπο, αυτό δεν θα γίνει ποτέ κτήμα μας. Αν αντιθέτως το κατανοήσουμε, το μυρικάσουμε, το χωνέψουμε, αυτό σίγουρα θα γίνει κτήμα μας. Θα είναι δικό μας, θα είναι κατά δικό μας. Μπορούμε να το πούμε με χίλιες παραλλαγές, θα είναι δικό μας. Και γι' αυτό θα μπορούμε να το πούμε με χίλιες παραλλαγές, γιατί είναι δικό μας. Και θα σας έλεγα ότι σε αυτό το αρχικό υλικό, το οποίο παίρνω από το Λόγο του Θεού και καθόμαστε και το σκεφτόμαστε, δηλαδή μπαίνουμε μέσα στην επεξεργασία της λεγόμενης θεωρίας. Ποια είναι αυτή η θεωρία? Θα σας το πω πιο κάτω.
προσθέτει ο Θεός πολλήν σχολιασμών, και ο πιστός χαίρεται και την ποσότητα του σχολιασμού και την ποιότητα που του χάρισε ο Θεός. Τι εννοώ? Θεωρία τι είναι? Ό,τι λέει λέξεις. Να μπορώ να βλέπω αυτό το υλικό και με τη σκέψη μου να κάνω προεκτάσεις. Θεωρώ, βλέπω, να κάνω προεκτάσεις. Μέσα σε αυτές τις προεκτάσεις του Λόγου του Θεού έρχεται αυτό που σας είπα, ο πλούσιος και σε ποσότητα και σε ποιότητα σχολιασμός που έρχεται από το Θεό και γίνεται κατά δικό μας αυτό που πήραμε, και η γραφή περνάει από τα τυπογραφικά της στοιχεία και το χαρτί μέσα στο είναι μας, μέσα στην ύπαρξή μας. Η γραφή γίνεται δική μας και γινόμαστε εμείς ζώσα γραφή. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, ότι είσαστε, οι καρδιές σας είναι γραφή που δεν γράφτηκε με μελάνι αλλά με το Πνεύμα του Θεού, και το χαρτί είναι οι καρδιές σας. Είναι οι καρδιές σας γραφή γινοσκομένη, αναγινοσκομένη και γινοσκομένη, που μπορεί κανείς να διαβάζει και να γνωρίζει. Αυτό είναι ο άνθρωπος που πέρασε στη ζωή του μέσα στο είναι του το Λόγο του Θεού. Ανέφερε ακόμη ο γέροντας, αν προσέξετε, είπε γέρον, ξέρετε αυτό το είπε γέρον, αυτό το κλασικό είπε γέρον. Ποιος είναι το αυτός? Ανώνυμος. Ο Θεός γνωρίζει το όνομά του ποιος είναι. Είπε γέρον. Προσέξατε ότι αναφέρεται σε δύο διαθήκες. Όταν λέμε Αγία Γραφή, εννοούμε τόσο την Παλαιά Διαθήκη όσο και την Καινή Διαθήκη. Και ο πιστός οφείλει να μελετά ολόκληρη την Αγία Γραφή, και την Παλαιά και την Καινή. Και όταν λέμε, αγαπητοί μου, Καινή Διαθήκη, εννοούμε την ανανέωση του τρόπου της σωτηρίας μας. Αντίθετα, εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί επεκυρώθη αυτή η Διαθήκη με αίμα ζώων. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε επικύρωση με το τίμιο αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η διαφορά. Εκεί ο άνθρωπος εσώζεται. Εσώζεται με το αίμα των ζώων. Εσώζεται αδύνατον, λέει ο Απόστολος Παύλος, να αφαιρεθούν αμαρτίες από τα αίματα των ζώων των θυσιαζομένων. Παρά τα αυτά ή το ένα συλλασμός. Δεν είναι το οντολογικό συλλασμός. Ο άνθρωπος επήγαινε στον Άδη. Γι' αυτό παρακαλεί ο Δαβίδ και λέγει, Κύριε, άσε με να αναψύξω λιγάκι. Πέρασα τη ζωή μου με πολέμους, με περιπέτειες. Άσε με λίγο να ησυχάσω πριν φύγω από τον παρόντα κόσμο. Γιατί? Γιατί εκεί που θα πήγαινε δεν θα ήταν παρά ο Άδης. Και στον Άδη λέγει, ποιος μπορεί να σε υμνήσει, Κύριε, όταν δεν θα υπάρχουν πια εκεί οι φωνητικές χορδές, ο λάριγκας, το σώμα. Για να σε υμνήσουμε δεν θα υπάρχουν αυτά τα όργανα, γιατί θα έχουν διαλυθεί. Συνεπώς ήταν μια αναψυχή η παρούσα ζωή εδώ, όταν ο άνθρωπος έβρισκε τον ηλασμό από το Θεό. Δεν ήταν οντολογική όπως είναι στην Καινή Διαθήκη, που αναμένουμε την Ανάσταση των νεκρών και θα παίρναμε πίσω τα ανθρώπινα σώματά μας. Έτσι η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη σε αυτό μόνο διαφέρουν, στον τρόπο με τον οποίο θα σωθούμε. Προσέξτε όμως, ένας και κοινός είναι ο διαθέτης, και αυτός είναι ο Θεός. Ένας και κοινός είναι ο αποδέκτης της Διαθήκης, και αυτός είναι ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν,
ο Θεός Θεός των δύο διαθήκων, ο άνθρωπος αποδέκτης των δύο διαθήκων. Αλλά είναι ο ένας και ο αυτός άνθρωπος με την εξής διαφορά. Σε δυο του ηλικίες. Η πρώτη χαρακτηρίζει την παιδική του ηλικία και η άλλη την ώριμη ηλικία. Γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη γίνεται παιδαγωγός εις Χριστόν. Αλλά παιδαγωγός στέκεται μόνο στην παιδική ηλικία, όχι στην ώριμη. Ενώ πια η Καινή Διαθήκη χαρακτηρίζει την ώριμη ηλικία. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι η Παλαιά Διαθήκη εγείρασε. Σε τι εγείρασε? Ως προς τις θυσίες των ζώων. Διότι πια δεν σωζόμεθα με το αίμα των ζώων, αλλά με το αίμα του Χριστού. Οι δύο διαθήκες όμως παραμένουν ατόφιες μπροστά στον άνθρωπο. Όλα τα άλλα, δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης, δεν πάβουν από του να είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού που δίνει τις εντολές του, δίνει τις υποσχέσεις του και ακόμη και τις προαγγελίες του για το Μεσσή. Εκείνοι που, προσέξτε, είτε από άγνοια, είτε από κακότητα, από πονηρή επιβουλή, δεν μελετούν την Παλαιά Διαθήκη ή ακόμη και τη διαβάλλουν την Παλαιά Διαθήκη ως δήθεν παλαιά στο βάθος, στην πραγματικότητα, αχριστεύουν και την Καινή Διαθήκη. Απλούστατα, διότι με το να αχριστεύσουν να κατηγορήσουν την Παλαιά, αχριστεύουν την Καινή, διότι αποκρύπτουν την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Την ταυτότητα του Ιησού Χριστού, δηλαδή του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτό μας το λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη εδόθηκε η ταυτότητα, όχι το πρόσωπο. Στην Καινή Διαθήκη εδόθηκε το πρόσωπο, αλλά όχι η ταυτότητα. Οι άνθρωποι τι να μελέγουσιν είναι των Υιών του ανθρώπου, των Υιών του ανθρώπου. Δηλαδή οι άνθρωποι, είπε στους μαθητάς του ο Χριστός, τι λένε για μένα, ποιος είμαι? Ακούσατε, ποιος είμαι? Άλλοι λέγουν τούτο και άλλοι λέγουν εκείνο. Εσείς τι λέτε? Είπε στους μαθητάς, αλλά του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτό είναι κατατεθειμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Και ούτε πολύ, ούτε λίγο, είναι ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ο Κύριος, ο Κύριος της δόξης. Αυτός που εκάλεσε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και έγινε Θεός τους. Αυτός που επήρε το λαό του από την Αίγυπτο και τον έφερε στην έρημο. Αυτός που επόμβρισε, έβρεξε το μάνα και έβγαλε από το βράχο νερό. Αυτός που έδωσε το νόμο στο Σινά. Αυτός που εισήγαγε το λαό του στη γη της επαγγελίας περνώντας τον με άβρεχτα πόδια από την Ερυθρά θάλασσα και από τον Ιορδάνη ποταμό. Αυτός που στάθηκε προστάτης του Ισραήλ και τιμωρός ταυτόχρονα όποτε οι Εβραίοι έφευγαν από κοντά του. Αυτός είναι όταν ήλθε στην Καινή Διαθήκη. Την ταυτότητα λοιπόν μόνον εκεί τη βρίσκομαι, αγαπητοί μου. Έτσι σήμερα εχθροί της Εκκλησίας, ή το καταλαβαίνουν ή δεν το καταλαβαίνουν, μιλούν για τον μύθο της Παλαιάς Διαθήκης. Καθηγητές, διδάσκαλοι στα σχολεία μιλούν για τον μύθο της Παλαιάς Διαθήκης. Ποιο μύθο? Αύριο αυτοί οι ίδιοι που μιλούν για τον μύθο της Παλαιάς Διαθήκης και τάχα επαινούν μόνον την Καινή Διαθήκη, ότι τάχα ή εκεί ο Θεός είναι Θεός εκδικητικός και ό,τι άλλο, τόσο μπορούν να μελετήσουν και να καταλάβουν, αυτοί οι ίδιοι
αφού εφρόντισαν να αχρηστεύσουν την Παλαιά Διαθήκη ως ταμιούχων της ταυτότητος του Ιησού Χριστού, αυτοί οι ίδιοι θα χτυπήσουν και την Καινή Διαθήκη. Γιατί η Καινή Διαθήκη μένει μετέωρη, δεν μπορεί να σταθεί, γιατί το θεμέλιό της της το έχουν βγάλει. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, κανένα σπίτι να μην μείνει χωρίς ολόκληρη την Αγία Γραφή, και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Πρέπει όλοι να μελετούμε με προσοχή το Λόγο του Θεού. Έλεγε ο Αββάς Μάρκος, «Υπηκαλού τον Θεόν ή να ανοίξει τους οφθαλμούς της καρδίας σου και ήδη στην ωφέλειαν της προσευχής και της αναγνώσεως». Να επικαλείσαι τον Θεόν, λέγει, για να σου ανοίγει τα μάτια της καρδιάς σου, για να μπορείς να βλέπεις, να διακρίνεις το κέρδος, την ωφέλεια από την προσευχή και από τη μελέτη. Ίσως, αγαπητοί μου, προσευχόμεθα και μελετούμε το Λόγο του Θεού, αλλά με κλειστά μάτια. Ναι, γι' αυτό και γίνονται αυτά με έναν τρόπο βαριεστημένο. Και όταν μελετούμε και όταν προσευχόμαστε, βαριόμαστε. Φυσικά, δηλαδή, εκείνο το που έχουμε σαν αντικείμενο, εμπροκειμένο η μελέτη, μένει ανεκμετάλλευτη. Γιατί δεν ξέρω αν για μια στιγμή κάποιος μου δίνε κάτι και άρχισα να το, ένα βιβλίο να το ξεφυλίζω και να βρω πράγματα που αναφέρονται στη δική μου την ιστορία, ή να βρω πράγματα που να μιλάνε πού μπορώ να βρω θησαυρό. Δεν ξέρω αν θα νίσταζα. Θα διάβαζα και θα έψαχνα γρή, όλη τη νύχτα θα διάβαζα και θα κατέστρωνα χάρτη για να πάω να βρω το θησαυρό. Αλλά επειδή τα μάτια είναι κλειστά και δεν αντιλαμβανόμεθα αυτών των θησαυρών, γι' αυτό ακριβώς το λόγο πέφτομαι σε αυτή τη βάρια στιγμάρα. Πρέπει λοιπόν να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας για να αντιλαμβανόμεθα κατά βιωματικών τρόπων, βιωματικών, την αξία της Γραφής. Γι' αυτό και η έκκληση αυτή του Αββά Μάρκου, να παρακαλάμε το Θεό ώστε να ανοίγει τα μάτια μας για να βλέπουμε το κέρδος. Δεν πρέπει ποτέ κανείς να μελετάει το Λόγο του Θεού χωρίς προσευχή. Στη Θεία Λειτουργία, πριν πούμε το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο, λέμε μία ευχή, τη λέγει ο ιερεύς: «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το τι σεις θεογνωσίας ακύρα τον φως», κτλ. Κτλ. Μία ευχή προς τον Ιησού Χριστόν, να ανοίξει, έλαμψον, έλα να λάμψεις, έλα να ανοίξει τα μάτια μας, να μπορούμε να αποκτήσουμε αυτόν τον θείον φωτισμόν, να αντιληφθούμε αυτή την ομορφιά και την ωφέλεια των γραφών που είναι κρυμμένη μέσα στα γράμματα, να μπορούμε εκεί, από εκεί να τα δούμε και να τα αντλήσουμε. Γιατί αν τα μάτια μένουν κλειστά, είναι αδύνατο να υπάρχει μια πνευματική γονιμότης και καρποφορία. Μπορεί ακόμη, αν τα μάτια μένουν κλειστά, γιατί ο Θεός δεν τα άνοιξε επειδή δεν τον παρακαλέσαμε, μπορεί ακόμη να γεννηθεί και η εσφαλμένη ερμηνεία της Γραφής, που αν δυστυχώς χρονίσει, καταντάει να γίνει και αίρεσης και να προσφέρεται σαν αίρεση. Γι' αυτό λοιπόν, κλείνοντας το θέμα μας σήμερα και βλέποντας τι οι ασκητές της ερήμου λένε για το Λόγο του Θεού, και λένε πολλά, αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Παρασκευή, λένε πολλά, και εμείς παίρνοντας αυτά τα μηνύματα που οι ίδιοι τα έζησαν και μας τα έγραψαν και τα είδαμε στη ζωή τους με τον τρόπο που έζησαν, ας τα πάρουμε και εμείς αυτά όλα, ας τα ζήσουμε
και τότε και εμείς θα γίνομαι εικονογραφημένοι, ο καθένας μας Αγία Γραφή.